είναι ο καθρέφτης ουσιαστικά των πολιτικών συσχετισμών της εκάστοτε Βουλής. Και εμεί λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Από τις τελευταίες ευρωεκλογές πλέον η Νέα Δημοκρατία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ως πολιτική δύναμη στη χώρα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα αυτή η Βουλή να βγάλει έναν πρόεδρο ο να αντανακλά τους νέους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Εξάλλου φοβάμαι ότι αν ακόμα και ζωντάνευε από τον τάφο του ο Λένιν, ο κύριο Σαμαρά θα πρότεινε και τον ίδιο τον Λένιν για πρόεδρο δημοκρατία, προκειμένου να αποφύγει τι εκλογέ. Το λέω αυτό με μια ακρότητα και με μια υπερβολή, λέγοντα ότι δυστυχώ η Νέα Δημοκρατία επέλεξε το πεδίο να ανοίξει πρόωρα εδώ και έξι μήνε. Η ονοματολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε καθαρά ότι εμεί δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε πρόταση. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Κουβέλη προχθέ, από την Κυριακή και το Σάββατο, Ακούστηκε σήμερα το όνομα του κυρίου Μεϊμαράκη. Πλέον μπαίνουμε σε μια πασαρέλα ονοματολογία από την πλευρά τη κυβέρνηση, προκειμένου έξι μήνε πρι... πριν Μάλιστα. από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πει πάρα πολύ καλά ότι το αντιμετωπίζει επικοινωνιακά, προκειμένου να δημιουργήσει μια πίεση. Η πίεση δεν υπάρχει.